Σταματά το ταξί έξω από τον Ιαννό και με δυσκολία βολεύεται στο πίσω κάθισμα. «Τι είχαν απόψε στον Ιαννό?» ρωτά ο ενήμερος ταξιτζής. «Μια εκδήλωση για τον Τίτο Πατρίκιο», απαντάει η πελάτης. Την κόβει από το καθρεφτάκι και συνεχίζει. «Και εσείς, συγγραφέας, είσαστε?» «Ναι». «Πώς σας λένε?» «Άλκη Ζέη». Κόντεψε να του φύγει το τιμόνι από τα χέρια. «Πλάκα μου κάνεις». «Όχι», τον διαβεβαιώνει. «Σας διαβάζω μια ζωή κι εγώ και η γυναίκα μου και τώρα τα παιδιά μου», μετατρέπει την ομιλία σε πληθυντικό. «Άσε που μας τρέλαινε ο δάσκαλος στο σχολείο, Άλκη Ζέη και Άλκη Ζέη». Και αυτόματα βγάζει το τάμπλετ και τη ζητά να μετακινηθεί λίγο για να βγάλουν μαζί μία σέλφι. Πρόσφατο περιστατικό που μου το αφηγήθηκε η ίδια. Με την Άλκη γνωριζόμαστε πάνω από 30 χρόνια. Θεωρώ τη γνωριμία και τη σχέση μου μαζί της δώρο ακριβό και πολύτιμο που αξιώθηκα. Έχοντας διαβάσει όλα τα βιβλία της και όχι μόνο από μία φορά, πολλά περιστατικά της ζωής της τα ξέρω. Κάποια την έχω ακούσει να τα αφηγείται σε φιλικές συντροφιές, μερικά τα έχω απολαύσει σε συνεντεύξεις και τηλεοπτικές παρουσιάσεις της και άλλα, ξαναδιαβάζοντάς τα, αισθάνομαι πως τα έχω ζήσει η ίδια. Τέτοιο το επικοινωνιακό της ταλέντο. Ζώντας με την Άλκη, μαθαίνεις πάντα. Δεν εννοώ με τον συνήθι τρόπο της διδαχής, αλλά εισπράττοντας από την περιουσία μιας ζωής, συνειδητά βιωμένης και κατασταλαγμένης. Θα μεταφέρω εδώ λόγια από μια πρόσφατη συνέντευξή της. Εισαγωγικά. «Είναι αλήθεια, βιώσαμε ένα όραμα και μία απογοήτευση. Αλλά ευτυχώς την απογοήτευση την πήραμε αρκετά μεγάλη και όρημη. Γιατί κρατήσαμε το όραμα όσο ήμασταν νέοι και αυτό μας βοήθησε να περάσουμε και δυσκολίες και όλα. Ύστερα, στην απογοήτευση που είσαι πιο όρημος, κρίνεις λογικά. Και παρακάτω. Στη ζωή με απογοητεύουν αυτοί που έχω πιστέψει, όχι εκείνοι στους οποίους δεν πίστεψα ποτέ. Με την αδελφή μου γελούσαμε μια μέρα που θυμόμαστε το κλάμα που κάναμε όταν αποστάτησε ο Τσιριμόκος. Τώρα δυστυχώς δεν έχω πια κανέναν να κλάψω, είτε αποστατήσει είτε όχι. Κανέναν». Στην Άλκη ανήκει η φράση «Για μένα ο εμφύλιος τελείωσε μόλις γνώρισα την Αμαλία Καραμανλή», στενή φίλη της από την εποχή του Παρισιού. Η Άλκη Ζέη, στα περισσότερα βιβλία της, με αγέραστη μνήμη, αφηγείται τις εμπειρίες της ζωής της με την αμεσότητα του βιωμένου και όπου χρειάζεται με την ικανότητα της αποστασιοποίησης του ασκημένου τεχνίτη. Με την ίδια όμως πάντα νεανική και σκανταλιάρικη διάθεση που τη χαρακτηρίζει. Με τρόπο απλό και γοητευτικό, χωρίς καμία λογοτεχνική εξήγηση, κυλάνε στα βιβλία της οι χρόνοι, εκτυλίσσονται τα γεγονότα και παρελάβουν οι άνθρωποι με μικρότερη ή μεγαλύτερη συμμετοχή στον προσωπικό αλλά και στον ιστορικό χρόνο. Η οικονομία και η ισορροπία στην κατανομή του υλικού είναι ένα ακόμη από τα διακριτά της στοιχεία. Είτε γράφει η 11χρονη Άλκη, κούλη τη φωνάζουν οι δικοί της, με μελακό μολύβι Φάμπερ νούμερο 2 στο μόνιμο βιβλίο, γράμματα προς χάριν της αναλφάβητης οικιακής βοηθού Θεοδόρας για να τα στείλει εκείνη στον αγαπημένο της Πυθαγόρα στη Σάμο. Την εκδούλευση ζήλωσαν και καρπόθηκαν όλες οι υπηρέτριες της πολυκατοικίας, πρώτες θαυμάστριες του συγγραφικού ταλέντου της Άλκης. Είτε λοιπόν γράφει η μικρή Άλκη, είτε συγγράφει η δόκιμη και πολλάκις βραβευμένη Άλκη Ζέη σε σύγχρονο κομπιούτερ, στη χρήση του οποίου επιδόθηκε από πολύ νωρίς, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο απλό, μεστό, φυσικό, χωρίς κουραστικές ωραιοποιήσεις και περιτά στολίδια. Με χιούμορ διάχυτο αλλά και υποδόριο, διαρκές και ευρηματικό, η συγγραφέας με μία έξυπνη ανώδυνη ατάκα αποφορτίζει τη θλίψη ή την ένταση της αφήγησης. 7 κόρες λοιπόν ο παππούς, 7 κούκλες με 2 μοναδικά ελαττώματα. Είχαν όλες κότσι στα πόδια και ήταν παράφωνες. Αυτά τα 2 μόνο κληρονόμησα πλουσιοπάροχα. Ευτυχώς πήρα το χιούμορ από το Ζήνωνα Ζέη, όσο σπάνια και αν το εκδήλωνε. Και αλλού. Από τους γνωστούς μου,
Την ίδια ημερομηνία με διαφορετική χρονολογία έχουν γεννηθεί ο Ζορζ Εμπρούν και ο Νίκος Κούνδρος. Εγώ πέφτω κάπου ανάμεσα στους δύο. Τον Σεμπρούν, που μου αρέσει πολύ σαν συγγραφέας, τον γνώρισα στο Παρίσι, στο σπίτι της Μελίνας, την εποχή της Χούντας. Δεν ξέρω πώς ήρθε η κουβέντα και ανακαλύψαμε πως γεννηθήκαμε την ίδια μέρα. Ωραία, μου λέει. Να φύγουμε και μαζί για να έχουμε καλή παρέα. Γελάσαμε. Ήμασταν αρκετά νέοι και οι δυο μας. Εκείνος έφυγε πριν από λίγο καιρό. Δεν με πήρε μαζί του. Ήταν πολύ ευγενική ψυχή. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στα βιβλία της Άρκης για να μην σας κουράσω. Θα μεταφέρω όμως κάποιες προσωπικές μας στιγμές και θέλω να πιστεύω πως δεν θα θυμώσει που θα τις μοιραστώ μαζί σας. Πρώτα-πρώτα, να μιλήσω για τις μαγειρικές της ικανότητες. Δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τις οικιακές δουλειές, ούτε με τα μαγειρέματα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Εν τούτης, τα σπίτια της στην Αθήνα ή στις μηλιές του Πηλίου, όπου έχουμε περάσει πολλά καλοκαίρια, είναι πάντα τακτοποιημένα και καθαρά. Δεν μαγειρεύει ποτέ αν μπορεί να το αποφύγει. Όταν όμως το κάνει, τα φαγητά της είναι τόσο γευστικά που να θέλεις κι άλλο. Σπεσιαλιτέ της το χοιρινό αλαστρογκανόφ, πώς θα φαινόταν άλλωστε ότι έχει ζήσει στη Ρωσία, και το ρί αλαφενέντρ. Γι' αυτό το τελευταίο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία του. Πρόκειται για κρύο ρύζι με λαδολέμονο, ελαφρά μαγιονέζα, γαρίδες, μανιτάρια, κομμένο αυγό, ψιλοκομμένη ντομάτα και ό,τι άλλο σου βρίσκεται για πέταμα, όπως λέει χαρακτηριστικά. Ό,τι δηλαδή έχει απομείνει στο ψυγείο. Ξέρετε στη Γαλλία τι πεινασμένα πλήθη είχα ταΐσει με το ρί αλαφενέντρ, προσθέτει. Άλκη, γιατί το λες ρί αλαφενέντρ και γελάς και δεν βαριέται να αφηγηθεί. Είχα φτιάξει μια φορά το φαγητό και επειδή ήταν ζεστό ακόμη για να το βάλω στο ψυγείο για να φύγω, με περίμενε πήγουσα δουλειά, το άφησα στο παράθυρο της κουζίνας να κρυώσει και έγραψα ένα σημείωμα για την Ειρήνη, την κόρη της. Φαγητό, ρί αλαφενέντρ. Στη συνέχεια ήρθε ο Αλέξης Καρακώστας, γιος της Ζορζ Σαρή, και μετά η Γαλλίδα φίλη του Ζακλίν, σύζυγος του Δημήτρη Σπάρθη. Θα φάμε ρί αλαφενέντρ, είπε η Ειρήνη και κατέβασε τον πόλο από το παράθυρο. Οι άλλοι νόμισαν ότι έτσι λέγεται το φαγητό και του έμεινε το όνομα. Μετά το έμαθε η Ξένια Καλογεροπούλου και από αυτήν ο Σταμάτης Φασουλής. Μια μέρα ακούω στην παραλία της Καλυφτέρης, όπου έκαναν μπάνιο όσοι μένανε στις μηλιές, συνεχίζει η Άλκη, κάτι άγνωστος δίπλα να λένε «Σήμερα έχουμε ρί αλαφενέντρ». Ήταν φιλοξενούμενοι του Σταμάτη, έμαθα μετά. Το φαγητό μου είχε γίνει σουξέ. Η Άλκη είναι ο πιο εγκρατής και επιθαρχημένος στο φαγητό άνθρωπος που έχω γνωρίσει, μαζί με το Λορεντζάτο. Τρώει λίγο και ποτέ πάνω από την ποσότητα που πρέπει. Βρισκόμαστε στη Λαμπινού, στο Πήλιο, σε μια περιόνιμη ταβέρνα και τρώμε. Ανάμεσα στα εδέσματα, τα φημισμένα ρεβίθια του καταστήματος. Μόλις τελειώνει το πιάτο της, λέει, θα ήθελα δύο ρεβίθια ακόμη. Πρόθυμη και φαγού, εγώ παραγγέλνω μια μερίδα. Απλώνει το κουτάλι Άλκη και αντί να πιάσει δύο στην κυριολεξία ρεβίθια, έπιασε τρία. Τότε πήρε το μαχαίρι και έβγαλε το ένα στο πιάτο. Δύο θέλω. Θέλαμε να σε ρωτήσουμε να μας πεις τι αισθάνεσαι ότι κέρδισες από την εμπειρία της γνωριμίας σου με την Άλκη Ζέη καθώς γύριζες αυτή την ταινία. Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα σε αυτή την υπέροχη σύναξη, πραγματικά. Και σε σχέση με το box office, πριν απαντήσω στο ερώτημά σου, εγώ, όπως και ο φίλος μου και γιος της Άλκης, Πέτρος Σεβαστίκογλου, δυστυχώς ανήκουμε στην κατηγορία αυτών που κάνουν ταινίες χωρίς να πληρώνονται. Το έχουμε δει έτσι. Λοιπόν, από την ταινία αυτή, εγώ προσωπικά κέρδισα δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ένα τεράστιο μάθημα ζωής που λέει ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε για το πόσο άσχημα πράγματα και δύσκολα πράγματα μας συμβαίνουν, ειδικά στις εποχές που ζούμε, όταν βλέπουμε ανθρώπους που έχουν ζήσει αυτά που έχει ζήσει η κυρία με τα μπλε εδώ.
Εμένα αυτό, για μένα αυτό ήταν προσωπικά για μένα τεράστιο μάθημα. Και το δεύτερο σημαντικό πράγμα που κέρδισα είναι μια υπέροχη καινούρια φιλενάδα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είμαστε. Και κέρδισα και την εμπειρία μιας ακόμα ταινίας, είναι η πέμπτη μου ταινία, η οποία έγινε πάρα πολύ δυσκολία, με ελάχιστα χρήματα, αλλά με πάρα πολύ αγάπη από τους πολύ ολίγους που την κάναμε και με πολύ γενναιοδορία από την πρωταγωνίστριά της. Γιατί όσο καλός σκηνοθέτης και να είσαι εσύ, ειδικά σε ταινίες ντοκιμαντέρ και ειδικά σε βιογραφικές, ανθρωπολογικές, αν θέλετε, ταινίες, ανθρωποκεντρικές μάλλον ταινίες ντοκιμαντέρ, αν ο ίδιος ο άνθρωπος, το ίδιο το υποκείμενο της ταινίας, ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της ταινίας δεν σου ανοιχτεί, το στοίχημα δεν κερδίζεται. Εμείς το κερδίσαμε χάρη στην γενναιοδορία της κυρίας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Είναι αλήθεια αυτό που είπες και για τον θαυμασμό που εμπνέει η ίδια της, η στάση της ζωής της και η αμεσότητα που έχει, πόσο γρήγορα γίνεται φίλη με όποιον την πλησιάζει. Έχει, και μπορεί να γίνει φίλη, πιστεύω, με άνθρωπο οποιασδήποτε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι πολύ μεγάλους. Και άλλη και έρχεται η σειρά σου τώρα για να μας μιλήσεις, να σε ρωτήσουμε. Εσύ που έχεις γνωρίσει και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλα τα μέρη που έχεις γυρίσει, που έχεις βρεθεί και έχεις ζήσει, πάρα πολλούς ανθρώπους. Πριν ξεκινήσει η ταινία και δούμε τη διαδρομή σου, θα θέλαμε να σε ακούσουμε να μας πεις για αυτούς τους ανθρώπους κάτι, για τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει και τι σημαίνουν για σένα. Για μένα σημαίνουν πάρα πολύ οι άνθρωποι και οι φίλοι, γιατί σε πολλές δύσκολες στιγμές της ζωής μου, όπου και να βρέθηκα, σε όποια χώρα και να βρέθηκα, βρέθηκαν άνθρωποι που μου παραστάθηκαν και έγιναν φίλοι μου για μια ζωή. Δυστυχώς, επειδή είμαι μεγάλη, να μην πω πάρα πολύ μεγάλη, έχω χάσει πολλούς φίλους και τους νοσταλγώ πολύ. Αλλά ευτυχώς τους βλέπω στον ύπνο μου. Και ο Μπέρναρ Σόρ είχε πει, ευτυχώς που βλέπουμε τους αυτούς που αγαπάμε στον ύπνο μας και που έχουν φύγει, γιατί αλλιώς πού θα τους βλέπαμε. Και εγώ ευτυχώς τους βλέπω στον ύπνο μου και χαίρομαι. Δεν λυπάμαι, ας πούμε, γιατί έχουν φύγει. Τους βλέπω σαν πάντα να συζητάμε, σαν να υπάρχουν. Και ξυπνάω ευχαριστημένη που τους είδα. Γιατί μου ξανάρχονται στο μυαλό μου. Απίθανοι φίλοι. Και το αστείο είναι ότι όταν πηγαίνω στις Βρυξέλλες, βλέπω τη ζωή μας στο Παρίσι. Βλέπω τη Μελίνα, τον άντρα μου, τον Γιώργο Σεβαστίκογλου, φίλους από τη Γαλλία, ίσως γιατί είναι κοντά οι Βρυξέλλες, δεν ξέρω. Μόλις πάω βλέπω τη Γαλλία στο Παρίσι, τη Ρωσία. Εκείνη που δεν βλέπω και φαίνεται έτσι την έχω πάει πέρα πάρα πολύ σπάνια είναι το Σκένδι. Δεν την έχω δει καθόλου στον ύπνο μου. Και να μην τη δω δεν πειράζει, δεν θα στεναχωρηθώ. Νομίζω ότι δεν πρέπει πια να μιλούν οι φίλοι μου γιατί με αγαπάνε πολύ και ίσως τα παραλένε λίγο. Πρέπει να παίρνω άγνωστους για να δω πόσα πιάνω. Δεν έχουμε πει πράγματα, δεν έχουμε πει σε λεπτομέρειες για τη ζωή της Άλκη Ζέη, γιατί θα δούμε την ταινία και θα αποκαλυφθούν όλα. Ναι, μπορείς και τώρα να το πεις. Επειδή αυτό που θα δείτε δεν θα αποκαλυφθούν όλα, γιατί η τρομακτική δυσκολία αυτής της ταινίας είναι ότι αν έπρεπε να μπουν όλα αυτά που έχει ζήσει η κυρία, θα μιλάγαμε για
για μια ταινία 300 ωρών, 400 ωρών, κάτι τέτοιο. Δυστυχώς είναι μόνο μια μισή ώρα η ταινία, οπότε δεν είναι όλα. Σύμφωνοι. Δεν γίνεται να είναι όλα, γιατί δεν θα υφίσταται το ταινία.